Ηλεκτροσόκ προκαλούν λογαριασμοί ρεύματος σε καταστήματα και νοικοκυριά στον ερχομενό. Το τετράμινο αυτό έχω δώσει έναντι 718. Δηλαδή αν προσθέσετε το 1088 με το 718, είναι καθαριστικό τετράμινο σε ένα μαγαζί το οποίο το βλέπετε γύρω στα 2.000. Δεν υπάρχει ανταπόκριση σε αυτό. Δεν μπορεί. Δεν υπάρχει, για να πληρώσετε. Και είναι συν το ενίκιο σας. Το ενίκιο, υπολογιστής, προμηθευτές, τα πάντα, ΕΦΚΑ, τα πάντα. Τα πάντα. Δεν υπάρχει ανταπόκριση αυτό. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται. Συνοικιακά καταστήματα καλούνται να ανταποκριθούν σε τιμολόγια που τσουρουφλίζουν και τεινάζουν κάθε έννοια προϋπολογισμού για την επιβίωση μιας επιχείρησης. 340, εδώ ξεκινάει από τον Αύγουστο, από τον Ιούλιο-Αύγουστο και μου έχει βάλει το TC μέσα, με το καινούριο κόλπο, με πάει στα 394. Από τα 394 με πάει στα 560, με 230 ευρώ ο TC. Και από τα 560 με πάει στα 690, πάλι με 230 ο TC. Επαγγελματίες στον ερχομενό εκτιμούν ότι στο τέλος δεν θα τα καταφέρουν αν παραταθεί ο χρόνος με τα τιμολόγια φωτιά στην ενέργεια, τα οποία συμπαρασύρουν το σύνολο των αγαθών σε δυσπρόσιτα όρια για το καταναλωτικό κοινό. Θα κλείσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Αργά ή γρήγορα ο καθένας θα κλείσει. Και πιο πολύ θα είχαμε κλείσει, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε και να κλείσουμε. Αν συνεχίσετε, θα βγει κανένας. Δηλαδή, τον τελευταίο μήνα η κατάσταση είναι πολύ τραγική. Και αυτό. Τι σημαίνει, ότι υπάρχει πρόβλημα να πληρώσει υποχρεώσεις κτλ. Προμηθευτές, ΕΦΚΑ, ενίκια, τιμολόγια, είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά αποτελεί η εικόνα της κεντρικής πλατείας των ερχομένων στις 11 το πρωί, ώρα αιχμής όπως υποστηρίζουν, καθώς τα νέα μέτρα κατά του κορονοϊού και το κύμα της ακρίβειας θυμίζουν περιόδους lockdown. Η κίνηση τώρα τελευταία είναι πολύ πεσμένη τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Αυτό μπορεί να οφείλεται και στην ακρίβεια αλλά και στα μέτρα. Η πραγματική εικόνα είναι αυτή που είδατε προηγουμένως. Αν γυρίσει η κάμερά σας και την πλατεία του ερχομενού, είναι εδώ, είναι η κεντρική πλατεία του ερχομενού. Εάν φέρετε μια στροφή και κοιτάξετε, δεν κυκλοφορεί ψυχή. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την οικονομία. Η ακρίβεια, η φτάστα, τα είδα τώρα, ρεύματα, τα πάντα. Τώρα πώς θα ανταποκριθούμε, ένας Θεός ξέρει, τίποτα άλλο. Τίποτα. Νέκρα, τα βλέπετε και μόνοι σας έξω τι γίνεται. Η εικόνα της αγοράς των ερχομενών σε συνδυασμό με τα νέα μέτρα για την αναχέτηση της πανδημίας επιβεβαιώνουν τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού στον πληθυσμό, αλλά και την οικονομική αδυναμία από τους πολίτες να ανταποκριθούν σε επιπλέον έξοδα για την υπόθετη ελευθερία. Αρκετά μεγάλο ποσοστό αποδεικνύεται ότι δεν είναι εμβολιασμένο. Και γι' αυτό δεν υπάρχει κυκλοφορία. Πολλοί κόσμοι που ήρθαν να κάτσει έφυγε. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολλοί κόσμοι ανεμβολιαστός. Τώρα αυτό βέβαια δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί κτλ. Αλλά είναι αλήθεια ότι υπάρχει ακρίβεια και υπάρχει πρόβλημα. Με σκυμμένο το κεφάλι και οι αγρότες των ερχομενών που επίσης πλήττονται από την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου. Το πετρέλαιο έχει πάει στα ύψη, όλες οι τιμές αναπροσαρμόζονται, λιπάσματα, σπόρια, όλα αυτά. Μας δώσαν 2 δραχμές υποτίθεται από το βαμπάκι από όλα τα αγροτικά προϊόντα που ήταν καλές οι τιμές, αλλά δυστυχώς θα μας τα πάρουν από αλλού. Το εισόδημα από τη φετινή παραγωγή δεν αρκεί για τις τρέχουσες υποχρεώσεις και η αναπροσαρμογή προς τα πάνω στις τιμές των εφοδίων δεν επιτρέπουν κανένα περιττό έξοδο από την πλευρά τους. Ο υπολογισμός δεν μπορεί να γίνει γιατί από ό,τι μαθαίνουν δεν μας το έχουν ανακοινώσει ακόμα επίσημα. Τα λιπάσματα εκεί που αγοράζαμε 19 ευρώ το τσουβάι φέτος θα πάνε 34-35, οπότε είναι δώρο άδωρο. Οι παραγωγές είναι πολύ μειωμένες σε συγκρίση με πέρυσι. Φέτος που περιμέναμε να γελάσουμε λίγο, δυστυχώς πάει το κεφάλι μέσα. Πολίτες, καταστηματάρχες και αγρότες απαιτούν από την πολιτεία μέτρα ουσιαστικής στήριξης. Ανάπτυξη ακόμη εμείς εδώ δεν έχουμε δει. Ακούμε για αύξηση των καταθέσεων. Εμείς δεν ξέρουμε πού να κρυφτούμε. Δεν ξέρω, ή εμείς ζούμε σε άλλο κόσμο ή οι κύριοι που μας διοικούν. Εγώ καταρχάς δεν αισθάνομαι πολίτης. Είμαι υπήκοος, γιατί λειτουργώ σαν υπήκοος και κάνω αυτό που μου λένε. Παρέμβαση της κυβέρνησης όσον αφορά τα μέτρα, δεν ξέρω τι τρόπος να υπάρχει, να μπορεί ο κόσμος να κυκλοφορεί πιο ελεύθερα. Και τώρα στα τιμολόγια δεν ξέρω πώς μπορεί να υποστηρίξει κάποια τιμολόγια και με τι τρόπο, δεν ξέρω. Πάντως η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Δεν θέλω να μπω στον περασμό αυτό. Πιστεύω η αισιοδοξία είναι καλό. Ας ελπίσουμε όλοι ότι πλησιάζουν και οι γιορτές, ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα τουλάχιστον τους επόμενους μήνες.